Δύο δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χτυπημάτων σε συστήματα τραπεζών φαίνεται πως έκλεψε η Βόρεια Κορέα για τις εξοπλιστικές της ανάγκες. Σύμφωνα με απόρριτη έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διέρευσε, οι κλοπές πραγματοποιήθηκαν μέσω κυβερνοεπιθέσεων. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν πηγές του οργανισμού οι οποίες πρόσθεσαν ότι οι ειδικοί εξετάζουν 35 κυβερνοεπιθέσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η χρήση πανίσχυρων υπολογιστών για την παραγωγή κρυπτονομισμάτων από την Pyongyang. Η αποκάλυψη έγινε μία μόνο μέρα μετά την τέταρτη κατά σειρά εκτόξευση πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα μέσα σε δύο εβδομάδες που σύμφωνα με αναλυτές αποτελούν έκφραση της ενοχλησής της για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Πολιτείων Νότιας Κορέας που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα. Τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τρίτη πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικέ εκτοξεύσεις δύο βαλιστικών πυράβλων μικρού βελινεκούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη Νότια Κορέα, οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση περίπου 450 χιλιόμετρων πριν πέσουν στη θάλασσα τη Ιαπωνία. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο ηγέτη τη Βόρεια Κορέα, Κιμ Ιονγκούν, επιβεβαίωσε ότι οι δοκιμέ συνιστούν προειδοποίηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική ανεβάζουν την ένταση με την ανάπτυξη μεγάλη ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, παραβλέποντα τη δέσμευση για αναστολή των στρατιωτικών ασκήσεων που ανέλαβαν σε πρόσφατε συνόδου. Η Ουάσιγκτον δεν φαίνεται να ανησυχεί. Αντίθετα με την Πιονγκιάνγκ, που ανακοίνωσε πω η άφηξη ενό πυρηνοκίνητου Αμερικανικού υποβρυχίου σε λιμάνι τη Νότια Κορέα την αναγκάζει να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμά τη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική δεν ασκούν στρατιωτική πίεση. Είναι αφοσιωμένε στο στόχο τη αποπυρηνικοποίηση τη Κορεατική Χερσονήσου, όπω συμφώνησαν ο ηγέτη Κιμ και ο πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη συνάντησή του στη Σιγαπούρη. Σύμφωνα με το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν πέταξαν κατά μήκο τη Κορεατική Χερσονήσου πριν πλήξουν με ακρίβεια την Ισίδα Στόχο σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών τη χώρα.